Τη μεγάλη γέφυρα στην Οδυσσό ανατείναξαν οι Ρώσοι, χρησιμοποιώντας υποβρύχιο ντρόουν. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό πλήγμα, καθώς ένα τέτοιο χτύπημα έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην Ουκρανική σύγκρουση. Από στρατηγικής απόψεως, η γέφυρα αυτή είναι η μόνη δίωδος που συνδέει τη Βεσαραβία με την Οδυσσό. Η Βεσαραβία από την άλλη συνδέεται με την Υπερδνειστερία. Θεωρητικά οι Ρώσοι θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μία απόβαση στη Βεσαραβία και να απειλήσουν ταυτόχρονα την Οδυσσό από τα νοτιοδυτικά και τα ανατολικά. Είναι σαφές πως το χτύπημα αυτό αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδιασμού. Στην αρχή υπήρχαν αναφορές για κάποιο είδος τορπίλης, αλλά το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα πως πρόκειται για υποβρύχιο ντρόουν. Άγνωστη επίσης παραμένει η κατάσταση της γέφυρας. Η έκρηξη πάντως φαίνεται αρκετά μεγάλη, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει αν η γέφυρα υπέστη τόσο μεγάλη ζημιά, ώστε να μην είναι πλέον λειτουργική ή πόσο θα χρειαστεί για να επισκευαστεί. Ασχέτως όμως από το αποτέλεσμα, στη Δύση ανησυχούν καθώς βλέπουν πως η Ρωσία κατασκευάζει μόνη της ή και με μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ιράν, μη επανδρωμένα υποβρύχια, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να χτυπήσει παγκοσμίως όπου θεωρεί ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της. Στη Δύση, είχαν μία διαστρεβλωμένη εικόνα πως αν επιβληθεί εμπάργκο στη Ρωσία στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, οι Ρώσοι θα έχουν πρόβλημα να κατασκευάζουν οπλικά συστήματα. Αυτό αποδείχτηκε λάθος, καθώς η ρωσική βιομηχανία αποδείχτηκε εν τέλει εξαιρετικά αυτάρκης.